Ένα από τα πολύ μαγικά πράγματα τα οποία εμένα με κάνουν πολύ ευτυχισμένη είναι να καλώ φίλους στο σπίτι και να τρώμε μαζί, να μαγειρεύουμε μαζί, να μοιραζόμαστε όμορφες στιγμές ή να πάμε σε ένα όμορφο εστιατόριο, σε έναν όμορφο χώρο, να δοκιμάσουμε καινούργια πράγματα. Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή το Μανώλη Στράτο, ο οποίος είναι μέλος της πρώην Λέσχης Αρχιμαγείρων, η οποία άλλαξε όνομα και αυτό το ανακοίνωσε με τον πλέον θεαματικό τρόπο, με το ετήσιο συμπόσιο της. Καλημέρα, Στράτο. Πολύ καλημέρα σας. Είπατε κάποια στιγμή τη λέξη μαγικά. Δεν είναι μόνο μαγικά, είναι και μαγειρικά. Έτσι. Γιατί εμείς οι μάγειρες είμαστε και λίγο μάγοι. Είστε μάγοι γιατί καταφέρνετε μέσα από ένα πιάτο να ξυπνήσετε τις αισθήσεις μας και να μας κάνετε να ταξιδέψουμε με τη μυρωδιά, με την όσφρηση, με την γεύση, με την παρουσίαση ενός πιάτου. Η κουζίνα πλέον ακόμα και νομίζω η πλέον κλασική της ρουτίνας νοικοκυρά μπαίνει πλέον και με όλα αυτά τα παιχνίδια που βλέπουμε στην τηλεόραση στον πειρασμό να δοκιμάσει κάτι καινούριο, να δει κάτι καινούριο, να βγούμε έξω, να φάμε, να επενδύσουμε ένα καλό γεύμα, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι η πεμπτουσία του ευζήν. Να μαζευτείς με κόσμο κάπου όμορφα, να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ποιότητα ζωής, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάτε ότι πλέον η μαγειρική μέσω των reality έχει γνωρίσει πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση και ο κόσμος πλέον έχει μπει στη διαδικασία να πειραματίζεται με νέες γεύσεις, με νέα υλικά και νέα προϊόντα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έτσι αναδεικνύουν τις μαγειρικές τους ικανότητες, κάτι που πιστεύαν πως δεν το είχαν, όπως πολλοί λένε, και τελικά φαίνεται ότι μέσω αυτών των πρώτων υλών, των καινούριων που χρησιμοποιούν και τον πειραματισμό που κάνουν, να αρχίζουν σιγά σιγά να ξεδιπλώνουν και το μαγειρικό τους ταλέντο. Και είναι πολύ σημαντικό που πλέον οι άνθρωποι ξεκίνησαν να μαγειρεύουν και να δείχνουν αγάπη σε αυτό που κάνουν, μοιράζοντας σε όλους τους συνδετήμονές τους να δοκιμάσουν τις σπεσιαλιτές τους. Έτσι λοιπόν και η Λέσχη Αρχιμαγείρων άνοιξε λίγο τον κύκλο της, γιατί πλέον αλλάξαν λίγο τα πράγματα στην μαγειρική και πλέον γίνεται μεγαλύτερη παρέα και από Λέσχη Αρχιμαγείρων έγινε μία ένωση επαγγελματικής μαγειρικής. Για πες μου δύο λόγια, Στράτο. Επαγγελματιών μαγειρικής Ελλάδος. Για πες μου λοιπόν, γιατί κάνατε αυτή την αλλαγή? Κάναμε αυτή τη θεαματική, τολμώ να πω, αλλαγή, γιατί θέλουμε να αγκαλιάσουμε ανθρώπους που έχουν άμεση σχέση με τη γαστρονομία και όχι μόνο τους executive chef, αλλά και ανθρώπους που αρθρογραφούν για τη γαστρονομία, παράδειγμα. Ανθρώπους που έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό που συνδέεται με τη γαστρονομία. Οπότε θέλαμε και εμείς να διευρύνουμε, να ανοίξουμε την αγκαλιά μας και σε άλλους ανθρώπους να έρθουν κοντά μας για να μπορέσουμε να τους πλαισιώσουμε και να μας πλαισιώσουν, για να μπορούμε να προάγουμε και εμείς τη γαστρονομία όσο μπορούμε ακόμα περισσότερο, με, φυσικά με σεβασμό και αγάπη και στον πολιτισμό μας και σε όλα αυτά που πρεσβεύουμε. Πλέον αντιλαμβάνομαι ότι αν πάρω την πυραμίδα του Μάσλου, η τροφή παλιά ήταν στη βάση της, ήταν στις βιολογικές ανάγκες. Τώρα πλέον έχει ανεβεί βαθμίδα και έχει περάσει πέρα από το στάδιο της απλής κάλυψης της βιολογικής ανάγκης και πιο πάνω και στην ανάγκη της κοινωνικότητας και στην ανάγκη της αυτοπραγμάτωσης ουσιαστικά. Και αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι το συμπόσιό σας ήταν αφιερωμένο σε έναν άνθρωπο που δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Ωστόσο αυτός ένωσε με κάποιο τρόπο τη μαγειρική με τη θέωση, τον πατέρα Επιφάνιο, ένας εξαίρετος σεφ του Αγίου Όρους, ο οποίος έδωσε μια άλλη χρειά και ανέδειξε, μπορώ να πω, την μοναστηριακή κουζίνα. Έτσι ακριβώς. Ο πατέρας Επιφάνιος που δυστυχώς δεν βρίσκεται ανάμεσά μας, για μας ήταν ένας δάσκαλος, ένας γενναιόδωρος άνθρωπος που το μόνο που είχε να μοιράσει ήταν αγάπη. Μας μοίραζε αγάπη. Ήταν πάντα δίπλα μας και είμαστε πάρα πολύ στεναχωρεμένοι για τον άδικο χαμό του. Ο Γέροντας κοιμήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 2020. Παρόλα αυτά η γαστρονομική του μοναστηριακή κληρονομιά που άφησε είναι τεράστια. Να σκεφτείτε ότι 4 πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ανά τον κόσμο, στην Ταϊλάνδη, στη Φιλανδία, στη Σουηδία, στις Μαλδίβες, μαγειρεύουν δικές τους συνταγές, προσαρμοσμένες βέβαια στις κάθε τόπου χώρες. Γιατί έχει κάθε χώρα και τα δικά της υλικά, έτσι. Έτσι ακριβώς. Εμπνευσμένες από τις μοναστηριακές συνταγές του πατέρα Επιφάνη.
Άρα η μοναστηριακή κουζίνα έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και πάντα με σεβασμό σε αυτό που κάναμε. Ο πατέρας Επιφάνιος για μας ήταν ο μέντορας μας, ήταν ο δάσκαλός μας. Δεν θα μπορούσαμε να μην αφιερώσουμε σαν έναν ελάχιστο φόρο τιμής το ετήσιο συμπόσιο της Ένωσης Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδος πλέον. Τι εννοούμε όμως όταν λέμε μοναστηριακή κουζίνα πρώτον και δεύτερον? Εμένα αυτό μου μοιάζει με κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει και τουριστικά attraction, πόλο έλξης για ανθρώπους από το εξωτερικό να έρθουν στην Ελλάδα, να έρθουν στη Χαλκιδική, να δουν το Άγιο Όρος έστω και από μακριά εμείς οι γυναίκες, να μπουν σε αυτό το κλίμα της γεύσης σε συνδυασμό με ένα περιβάλλον, δηλαδή θα μπορούσαμε και τουριστικά να το εκμεταλλευτούμε, αλλά τι εννοούμε όταν λέμε μοναστηριακή κουζίνα? Ήδη εδώ και τα τελευταία χρόνια, λόγω του Γέροντα Επιφάνιου, η μοναστηριακή κουζίνα έχει διαδοθεί πάρα πολύ στο εξωτερικό, μιας και ο Γέροντας είχε γράψει αρκετά βιβλία που μεταφράστηκαν σε 5-6 διαφορετικές γλώσσες. Στα ρουμάνικα, στα ρώσικα, στα αγγλικά, στα γερμανικά. Ο Γέροντας λοιπόν έδωσε το εύνασμα για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τη μοναστηριακή κουζίνα, που είναι πολύ απλά υλικά, καλομαγειρεμένα, με λίγα μυρωδικά, με λίγα μπαχαρικά, απλά και λιτά, αλλά τόσο ώστε να αναδεικνύουν τα αρώματα και την ποιότητα του φαγητού που πρόκειται να μαγειρέψει. Ο Γέροντας λάτρευε πάρα πολύ το κρεμμυδόσμο και από τα μυρωδικά πάρα πολύ το κύμινο. Άρα λοιπόν στη μοναστηριακή κουζίνα μαγειρεύουμε απλά, μαγειρεύουμε νόστιμα και μαγειρεύουμε με αγάπη, γιατί όταν θα μαγειρέψουμε κάτι με αγάπη, είναι σίγουρο ότι θα έχει και επιτυχία. Διανύουμε και περίοδο νηστείας και πολλοί έχουν να συνδέσει, γιατί και θρησκευτικά η νηστεία περιέχει λίγο το στοιχείο της στέρησης. Μήπως έχει να κάνει τελικά με το να τρώμε πιο συνειδητά? Έτσι ακριβώς. Η νηστεία πάνω απ' όλα, και αυτό που έλεγε ο Γέροντας, πρέπει να είναι ψυχική. Και μετά σαρκική και μετά να έχει να κάνει με το φαγητό. Η ψυχική νηστεία λοιπόν είναι το να μην κάνουμε άσχημες σκέψεις, το να μπορέσουμε να είμαστε εγκρατείς και να βοηθάμε όσο μπορούμε τους ενδεείς ανθρώπους, γιατί δεν θα μου άρεσε καμία περίπτωση να πούμε άπορους, τους ενδεείς ανθρώπους, να τους βοηθάμε με το υστέρημά μας και με όλες τις δυνάμεις μας. Αυτό είναι νηστεία και φυσικά, εντάξει, όλοι θέλουμε να νηστέψουμε, όλοι νηστεύουμε, όσοι έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να νηστέψουμε και το οφείλουμε σε εμάς, στη θρησκεία μας, στο σώμα μας, στους συνανθρώπους μας, προσπαθούμε την περίοδο αυτή των νηστιών να τρώμε απλά, να τρώμε λιτά και όχι τόσο για στέρηση, αλλά να μην κάνουμε πλεονεξίες. Η πλεονεξία είναι λίγο άσχημο πράγμα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία χρόνια η Παγκόσμια Ομοσπονδία των ΣΕΦ, όπου ανήκουμε και εμείς, η World Association of Chef Societies, έχει ένα δικό της μότο, το οποίο μας το διδάσκει και σε πάρα πολλά σεμινάρια. Προσπαθούμε όλα τα αποφάγια, ας το πούμε, το μαγειρεμένο φαγητό που δεν σερβιρίστηκε, να μην καταλήξει στον κάδο των σκουπιδιών, αλλά να αναπροσαρμοστεί με δημιουργικές τεχνικές, με δημιουργική μαγειρική και να μπορέσει να ξανασερβιριστεί φρέσκο, όμως πάντα φρέσκο, ξανά στους συνδετήμονες. Προσπαθούμε να μην πετάμε τίποτα, να ελαχιστοποιήσουμε αυτό που πρόκειται να πετάξουμε. Γιατί μέχρι και από μία ρίζα ενός καρότου, μέχρι και από φλούδες πατάτας, μπορούμε να έχουμε έναν υπέροχο ζωμό που αυτός να καταλήξει σαν μία πραγματικά πεντανόστιμη βελουτέ σούπα στο πιάτο μας. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και το κίνημα ενάντια στο food waste που λέμε στα ελληνικά, δηλαδή ενάντια στην σπατάλη του φαγητού, είναι παγκόσμιο πλέον. Είναι παγκόσμια ανάγκη. Είναι αυτό που μας λέγανε τα παιδάκια, πεινάνε και εσύ δεν τρως το φαγητό σου. Αυτό έχει περάσει πλέον σε ένα άλλο επίπεδο, ότι δεν πρέπει να πετάμε φαγητό, γιατί οι Έλληνες το είχαμε λίγο αυτό, Στράτο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν λίγο λέμαργοι. ήμασταν λίγο. Πώς να το πω, σπάταλη, γιατί πηγαίναμε σε ένα εστιατόριο, ανοίγαμε τον κατάλογο και λίγο πριν την οικονομική κρίση και λέγαμε θέλω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, με αποτέλεσμα να τρώμε από μια πυρουνιά, θέλω το υπόλοιπο να καταλήγει στα σκουπίδια.
Τώρα πλέον και με την οικονομική κρίση που μας κόστισε αρκετά, μας έκανε ένα πολύ μικρό καλό. Να είμαστε λίγο πιο συνειδητοποιημένοι και να αποφεύγουμε τη σπατάλη. Πλέον τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ο πελάτης, ο καταναλωτής, πόσα χρήματα θα πληρώσει πριν κάνει την παραγγελία του. Αυτό είναι λόγω στέρησης των χρημάτων. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, όλοι τώρα πλέον πιο συνειδητοποιημένα προσπαθούν να παραγγείλουν φαγητό τόσο ώστε να τους στάσει, να χορτάσουν και να μην γίνει σπατάλη. Λοιπόν, Μανώλη Στράτο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την υπέροχη κουβέντα που είχαμε σήμερα εδώ. Εγώ και κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα στην Ένωση Επαγγελματιών Μαγειρών στο Παγκόσμιο Κύπελο Μαγειρικής, το οποίο θα γίνει τον Νοέμβριο στο Λουξεμβούργο. Έτσι ακριβώς. Ήδη έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες οι προετοιμασίες μας, οι προπονήσεις μας, γιατί μιλάμε για έναν διαγωνισμό παγκόσμιο, πολύ ψηλά στάνταρ, και εμείς πρέπει, το οφείλουμε σε όλους εμάς, το οφείλουμε στην Ελλάδα μας, το οφείλουμε στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας που μας στηρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να πάμε να διαγωνιστούμε και να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γιατί εμείς είναι μια διαφήμιση για τη χώρα μας και για την περιοχή μας. Εννοείται, εννοείται. Και μην ξεχνάτε ότι εμείς πάντα διαγωνιζόμαστε μαγειρεύοντας τη μακεδονική κουζίνα σε συνδυασμό με τη μοναστηριακή, με προϊόντα της Κεντρικής Μακεδονίας που τα παίρνουμε μαζί μας όπου και να πάμε σε οποιαδήποτε εκδήλωση, οποιοδήποτε διαγωνισμό. Πηγαίνουμε με τα δικά μας προϊόντα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πρέπει να τα τιμάμε τα τοπικά προϊόντα και να τα εκμεταλλευόμαστε με τον καλύτερο τρόπο. Μανώλη Στράτο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές δημιουργίες και καλές προπονήσεις, γιατί σήμερα μάθαμε ότι και οι μάγειρες προπονούνται. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και η δική μας η προπόνηση είναι και επίπονη, είναι και σκληρή. Είναι, σκεφτείτε, όπως προπονείται ένας αθλητής για να συμμετέχει σε ένα παγκόσμιο κύπελο, σε μια Ολυμπιάδα, σε Ολυμπιακούς Αγώνες, το ίδιο ακριβώς είμαστε και εμείς. Προπονούμαστε πολύ σκληρά, προσπαθούμε να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Να σκεφτείτε ότι για τουλάχιστον έναν μήνα πριν τις προπονήσεις προσέχουμε και τη διατροφή μας. Προσέχουμε το τι θα φάμε. Αποφεύγουμε πολλά αναψυκτικά, αποφεύγουμε αλκοολούχα ποτά. Γιατί πρέπει η γεύση μας, οι γευστικοί μας κάλικες να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους για εκείνη τη μέρα, για εκείνες τις στιγμές που θα διαγωνιστούμε, για εκείνες τις ώρες. Πολύ η σημαντικό. Προπόνησή μας είναι σκληρή και επίπονη. Η δική μας κατηγορία, εκεί που παίρνουμε μέρος, είναι η κατηγορία catering, που μαγειρεύουμε 7 με 8 ώρες για 130 με 140 προσκεκλημένους, οι οποίοι δοκιμάζουν από εμάς, βάζουν βαθμολογίες εκτός τους κριτές, και τα πιάτα που μαγειρεύουμε είναι σε μορφή μπουφέ, σε μορφή catering. Mm-hmm. Εύχομαι καλή τύχη. Και έρχεται αυτό, ξέρεις, σε συνέχεια με κάτι που έλεγα νωρίτερα. Τίποτα το μόνιμο και μέγα δεν επιτυγχάνεται στη ζωή χωρίς τον αδιάκοπο αγώνα και τη συμβολή του χρόνου. Είναι κάτι που είπε ο Σαρλ Μποντλέρ και είναι το μότο μάλλον της ημέρας. Καλή σου μέρα, Μανώλη Στράτο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές με υγεία να έχουμε.